Θα κλείσουμε με μία τελευταία ζωντανή σύνδεση. Πρωταγωνίστρια η κυρία Μαριάννα Καψετάκη, ερευνήτρια, γιατρός, κλασική πιανίστρια. Να την ευχαριστήσω πολύ και για την υπομονή της βέβαια και για την αποδοχή της πρόσκλησής μας. Να σας ευχαριστήσουμε. Ευχαριστώ και εγώ πολύ για την πρόσκληση σήμερα. Λοιπόν, η Ευρωπαϊκή Λίστα Forbes επιβραβεύει τους νέους που τολμούν να ονειρεύονται και να αγωνίζονται προκειμένου βέβαια να αλλάξουν προς το καλύτερο την Ευρώπη και όχι μόνο. Ανάμεσα τους 300 Ευρωπαίοι, κάτω των 30 ετών, 4 Έλληνες μεταξύ αυτών και μεταξύ των 4 Ελλήνων η κυρία Μαριάννα Καψετάκη. Ηρακλειώτισσα, σωστά? Ναι, ναι. Από το Ηράκλειο ο πατέρας μου και από την Αγγλία η μητέρα μου, άρα εντάξει. Ακριβώς. Ηρακλειώτισσα. Υιοθετούμε ναι, ναι. Το Ηρακλειώτισσα. Πώς αισθάνεστε και τι σημαίνει αυτή η επιβράβευση για σας? Ναι, είναι μεγάλη μου τιμή που με συμπεριέλαβαν σε αυτή τη λίστα και ας πούμε είναι ανταμοιβή όχι μόνο των δικών μου κόπων, αλλά επίσης και όλων αυτών που με έχουν στηρίξει. Ας πούμε, η οικογένειά μου, οι φίλοι μου, οι καθηγητές μου, ας πούμε, από το σχολείο μέχρι τώρα στο πανεπιστήμιο, όλοι αυτοί που με έχουν στηρίξει. Είναι έτσι μεγάλη μου τιμή. Αποφοιτήσατε με άριστα από την Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Κρήτης. Μάλιστα, πήρατε μετέπειτα και το βραβείο καλύτερης μεταπτυχιακής διατριβής. Σωστά? Ναι, ναι. Είχα πάει μετά την ιατρική, πήγα στο Λονδίνο για μεταπτυχιακές σπουδές στο University College London. Και τώρα τελειώνω το διδακτορικό μου στο Imperial College London. Αναφορικά τώρα με τη μελέτη σας, πραγματοποιείτε μία από τις μεγαλύτερες μελέτες σχετικά με την χωροταξική μνήμη σε ασθενείς με εγκεφαλικό επεισόδιο, σωστά? Ναι, ναι. Εξέτασα, δηλαδή τα προηγούμενα 3-4 χρόνια εξέτασα πάρα πολλούς ασθενείς και ήταν περίπου πάνω από 100 ασθενείς και είχα κάποιο έτσι τεστ που εξετάζει στη χωροταξική μνήμη και έτσι μπορούσα να βρω ποιες περιοχές του εγκεφάλου έτσι είναι οι πιο σημαντικές για αυτού του τύπου μνήμης και πόσο συχνά είναι αυτά τα προβλήματα σε αυτούς τους ασθενείς. Μάλιστα. Ποιες οι προϋποθέσεις προκειμένου ένας ερευνητής, ένας γιατρός, ένας επιστήμονας σε πανευρωπαϊκό επίπεδο να συμπεριληφθεί στην ευρωπαϊκή λίστα του Forbes? Ήρθε κάποιος σε επαφή μαζί σας? Ναι, ναι, δηλαδή ξαφνιάστηκα και εγώ. Περίπου πριν 3-4 μήνες μου είχαν στείλει έτσι, είχαν έτσι επικοινωνία μαζί μου και ήθελα να μάθουν έτσι περισσότερο για το βιογραφικό μου, τα βραβεία και διάφορα τέτοια και ήθελαν και κάποιες προσωπικές ερωτήσεις και έτσι ήθελα να μάθουν περισσότερο για μένα και έτσι να... Αυτοί, ας πούμε, όλο τον χρόνο κάθονται και διαλέγουν από πάρα πολλούς επιστήμονες και έτσι τους επικοινωνούν μαζί τους και βλέπουν ποιοι θεωρούν ότι είναι έτσι πιο... Θεωρώ ότι είναι και ένας συνδυασμός δραστηριοτήτων. Δηλαδή το γεγονός ότι πραγματοποιείται έρευνα στην ιατρική σε συνδυασμό βέβαια με την έτσι, μουσική σας κλίση, με την καλλιτεχνική σας κλίση στο πιάνο, λειτουργήσε και βοήθησε κάπως στο να ενταχθείτε και να συμπεριληφθείτε στη λίστα. Ναι, κοιτάξτε, πάντα όποτε κάνω αιτήσεις για βραβεία ή κάτι άλλο, πάντα σκέφτομαι, ας πούμε, επειδή αυτό ήταν επιστημονικό, δεν ήξερα αν το να βάλω μουσικά πράγματα μέσα θα μου ήταν πλεονέκτημα ή μειονέκτημα, ας πούμε. Και, μα μπορεί αυτό να ήταν πλεονέκτημα σε αυτή τη συγκεκριμένη λίστα, αλλά πολλές άλλες φορές που έχω κάνει αιτήσεις ήταν μειονέκτημα ότι έβαλα μουσικά πράγματα. Θεωρούν, ας πούμε, ότι δεν δίνεις μεγάλη έμφαση στην επιστήμη αν κάνεις όλα τα άλλα, ας πούμε. Αλλά αυτό εξαρτάται τώρα από κάθε... Τι όθηση δίνει αυτή η επιβράβευση σε μια νέα επιστήμονα? Κοιτάξτε, είναι μεγάλη όθηση γιατί ας πούμε, είναι οι πολλές δυσκολίες που έχω περάσει, όχι μόνο εγώ αλλά και οι γονείς μου, ας πούμε, μόλις δυσκολίες στα σχολεία, καταλήψεις και τέτοια ειδικά εδώ στην Ελλάδα. Και δίνει ας πούμε, έτσι μια όθηση ότι μπορούμε κι εμείς να κάνουμε κάτι παρά τις δυσκολίες, ότι υπάρχει μέλλον και τέτοια παρά το ότι είμαι Ελληνίδα, ας πούμε, και έχω μεγαλώσει εδώ. Η Μαριάννα Καψετάκη θα παραμείνει στην Ελλάδα ή αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο προκειμένου να φύγει και στο εξωτερικό? Έχω το ενδεχόμενο και για εξωτερικό. Δηλαδή, επειδή η μητέρα μου είναι από Αγγλία, όλη την ώρα νιώθω σπίτι μου και την Αγγλία. Άρα δεν το έχω, ας πούμε, αποκλείσει ότι μόνο εδώ θα κάτσω τη ζωή μου στην Ελλάδα. Η προτροπή σας, η συμβουλή σας στη νέα γενιά? Ειδικά τώρα στο COVID, καταλαβαίνω ότι είναι πολύ δύσκολες εποχές, αλλά να συνεχίσουν να διαβάζουν, να συνεχίσουν έτσι να, παρά ό,τι εμπόδια μπορεί να υπάρχουν, να συνεχίσουν να πιστεύουν στα όνειρά τους. Μάλιστα.
Κυρία Καψετάκη, να σας ευχαριστήσω πολύ. Συγχαρητήρια και πάλι. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ.